Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Βρίσκομαι στο Strength Lab στην Αγία Παρασκευή και όπως είχατε δει από ένα από τα προηγούμενα βίντεο να σας ανακοινώσω ότι έχουμε ξεκινήσει η προπόνηση δύναμης powerlifting. Για όποιον τον ενδιαφέρει μπορεί να μου στείλει μήνυμα να προπονηθούμε παρέα. Και το σημερινό μας θέμα είναι πώς να σηκώσουμε παραπάνω κιλά στον πάγκο. Σίγουρα όποιος κάνει πάγκο bench press θέλει να σηκώσει παραπάνω κιλά, οπότε πάμε στον πάγκο να δούμε. Θα μιλήσουμε για το arch, θα μιλήσουμε για τα πόδια, για το leg drive και κάποια άλλα βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος για να ξεκινήσει. Το νούμερο ένα πράγμα που θεωρώ ότι πρέπει να κάνει για να σηκώσει παραπάνω κιλά στον πάγκο είναι να βελτιώσει την τεχνική του. Δηλαδή, αν έχεις μάθει να κάνεις πάγκο flat, ίσως αν φτιάξεις το arch σου να σε βολέψει καλύτερα. Αν χρησιμοποιείς και τα πόδια σου, θα σε βολέψει να σηκώσεις παραπάνω κιλά. Οπότε πάμε να δούμε κάποια βασικά πράγματα. Πάμε να δούμε πρώτα πού θα πιάσουμε την μπάρα και πού θα βάλουμε το σώμα μας. Αρχικά θέλω τα μάτια μου δηλαδή να είναι περίπου κάτω από την μπάρα, περίπου σε αυτό το σημείο. Τώρα για τον grip, κάποιος ας πούμε που ξεκινάει μπορεί να πιάσει σε ένα μέσο σημείο ώστε ο αγώνας του με τον καρπό του όταν κατεβαίνει να είναι κάθετη. Τώρα πάρα πολύ ανοιχτά για αρχή δεν θα το πρότεινα ούτε πάρα πολύ κλειστά. Αφού ξεκλειδώσει την μπάρα θέλω να δείξουμε κάτι στον καρπό. Δεν θέλω ο καρπός μου να πέφτει πάρα πολύ πίσω. Θέλω να είναι σχεδόν κάθετος, δηλαδή η μπάρα με τον καρπό μου να είναι σχετικά κάθετη. Ούτε πάρα πολύ μπροστά να πέσει, ούτε πάρα πολύ πίσω. Περίπου εκεί. Οπότε αφού ξεκλειδώσει την μπάρα, πάμε τώρα να δούμε κάτι πολύ σημαντικό που είναι το arch, όπως είπα πριν. Θα βλέπετε δηλαδή κάποιους να κάνουν γέφυρα και μπορεί μερικοί να αναρωτιέστε τι είναι αυτό. Αυτό που θέλω να κάνω στις ομοπλάτες μου, δηλαδή στην πλάτη μου, για να ξεκινήσω να φτιάξω το arch μου, είναι δηλαδή να κάνω μια προσαγωγή στις ομοπλάτες μου και κατάσταση. Δηλαδή με λίγα λόγια, σαν να θέλω να ενώσω τις ομοπλάτες μου και να τις καρφώσω στον πάγκο. Δηλαδή να κάνω αυτό. Επίσης, όταν έχω την μπάρα, μπορώ να σκέφτομαι ότι θέλω να λυγίσω την μπάρα, δηλαδή να βγάλω έξω το στήθος μου και να ενώσω, όπως είπα πριν, τις ομοπλάτες μου. Κάτι, ένα μικρό έτσι που μπορεί να σκέφτεστε, είναι σαν να θέλω να βάλω τις ομοπλάτες μου στην κολότσιπη, δηλαδή από εδώ, να τις καρφώσω προς τα κάτω στην κολότσιπη. Οπότε αυτό είναι το arch και πάμε να το δούμε τώρα και στον πάγκο. Θέλω να φτιάξω σιγά σιγά από τώρα τις ομοπλάτες μου εδώ και ξεκλειδώνω την μπάρα. Ενώνω ομοπλάτες, παραμένω σφιχτός, παίρνω βαθιά αναπνοή και πιέζω πάνω. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό που πολλοί κόσμοι δεν το παρατηρεί, που είναι το bar path, δηλαδή η κίνηση της μπάρας, δηλαδή πώς κινείται η μπάρα όταν πιέζω. Πολλούς θα έχετε δει όταν κάνουν flat bench, δηλαδή να κουμπάει τελείως, να θέλουν η κίνηση να είναι τελείως κάθετη. Μπορεί στα καθίσματα να θέλω ας πούμε η μπάρα μου να κατεβαίνει κάθετη, αλλά στον πάγκο όταν θέλω να σηκώσω έτσι παραπάνω κιλά, δεν θέλω η μπάρα μου από εδώ να πηγαίνει τελείως κάθετη, γιατί όπως βλέπετε η κίνηση πηγαίνει προς τα μπροστά, τα χέρια μου πάνε μπροστά. Υπάρχει περίπτωση να σου φύγει εδώ η μπάρα. Θέλεις σίγουρα από εδώ, αφού κατεβάσεις, η μπάρα σου να πάει ελάχιστα προς τα πάνω και πίσω. Εκεί. Η θέση των ώμων, του αγώνα. Μερικούς τους βολεύει να παίζουν τους αγώνες προς τα έξω. Κάτι που εγώ δεν θα το πρότεινα. Θα πρότεινα δηλαδή να, σαν να θέλεις να λυγίσεις την μπάρα, να σφίξεις το πλάτη σου, ούτε πάρα πολύ κάτω οι αγώνες σου, αλλά περίπου σε αυτή τη θέση. Πάμε στο επόμενο και πάρα πολύ σημαντικό που είναι τα πόδια. Παιδιά, εγώ όταν είχα ξεκινήσει και μου λέγανε ή άκουγα ή έβλεπα βίντεο που λέγανε σπρώξε με τα πόδια, σπρώξε με τα πόδια, δεν μπορούσα να το καταλάβω και έλεγα εντάξει, δεν παίζει να γίνεται αυτό, πώς θα βοηθήσουν τα πόδια. Πραγματικά τα πόδια βοηθάνε πάρα πολύ. Στο τέλος θα δείξουμε μια ολοκληρωμένη κίνηση για το πώς μπορείς να μεταφέρεις όλη την ένταση, τη δύναμη από τα πόδια που θα συνδεθεί μετά με το bar path για να σπρώξω πίσω. Μπορεί να έχετε δει σε αγώνες powerlifting, άλλοι να τα πατάνε σε μύτες, άλλοι όλο το πόδι flat. Αυτό εξαρτάται ανάλογα την ομοσπονδία. Κάποιοι θεωρούν έγκυρο το να πατάς σε μύτη και κάποιοι όλο το πέλμα. Αν σηκωθεί το πέλμα ας πούμε, σε κάποιες ομοσπονδίες είναι άκυρο. Τώρα, πού θα βάλουμε τα πόδια. Εγώ είχα ξεκινήσει παλιά και τα έβαζα πάρα πολύ πίσω. Αυτό και okay, με βοηθούσε, ήμουν σταθερός, αλλά ένιωθα ότι μείωνα λίγο το arch μου, έχανα λίγο από το arch, δηλαδή δεν έφερα πάρα πολύ πάνω το στήθος μου. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να πατάει τα πόδια του εκεί.
Οπότε αυτό που θέλω με τα πόδια μου, να ξεκινήσω δηλαδή το leg drive και να σπρώνω με τα πόδια μου, είναι να σκέφτομαι ότι θέλω να σπρώξω το έδαφος μπροστά. Σαν να θέλω να σπρώξω το έδαφος μπροστά, οπότε από εδώ έχω και την κίνηση να γίνεται δηλαδή αυτό στα πόδια μου. Οπότε κόντρα στα πόδια. Και το πιο σημαντικό που διάβαινα από την υποθήση είναι από τη στιγμή που ξεκολλήσω την μπάρα, ήδη να έχω δώσει ένταση στα πόδια μου, δηλαδή να σφίγγω τα πόδια μου και να σκέφτομαι ότι θέλω να τα σπρώξω μπροστά. Οπότε από εδώ παίρνω μια αναπνοή, σφίγγω καλά από πλάτες, κατεβάζω μπάρα και αφού κατεβάσω σπρώγνω, δηλαδή σκέφτομαι σαν να θέλω να σπρώξω με τα πόδια μου, αλλά δεν θέλω να ξεκολλήσει, να ξεκολλήσει ο πισινός μου από τον πάγκο. Από εδώ σπρώγνω και σηκώνω πάνω. Όσο μπορώ σταθερά δεν θέλω να ξεκολλήσει. Αν ξεκολλήσουν οι γλουτοί από τον πάγκο, σε έναν αγώνα ας πούμε είναι άκυρο. Τώρα πάμε λίγο να τα δούμε όλα από την αρχή και να συνδέσουμε και την αναπνοή, που η αναπνοή γενικά είναι πάρα πολύ σημαντική σε κάθε lift για να σηκώσουμε παραπάνω κιλά και να μείνουμε πιο σταθεροί. Κάθομαι στον πάγκο. Κάτι που δεν ανέφερα σχετικά με το arch είναι ότι όταν έχω την μπάρα πάνω από το στήθος μου, σκέφτομαι ότι θέλω να φέρω το στήθος κοντά στην μπάρα, δηλαδή δεν θέλω να χαλαρώνω. Σκέφτομαι ότι το στήθος μου θα ακουμπήσει την μπάρα. Οπότε από εδώ παίρνω βαθιά αναπνοή, σφίγγω καλά ομοπλάτες, κατεβάζω, το δίνω αργά και από εδώ σπρώγνω και από τα πόδια βλέπετε η κίνηση πώς φεύγει από τα πόδια και η μπάρα φεύγει πίσω, το bar path που είπαμε πριν. Οπότε, κάτι επίσης σημαντικό, δεν θέλω όταν κατέβω να χαλαρώσω την αναπνοή μου και να πέσει το arch μου. Αυτό δεν θα με βοηθήσει. Επίσης, το να σηκώνω το κεφάλι, μερικοί το κάνουν, δηλαδή από εδώ να σηκώνω το κεφάλι, αυτό σου χαλάει πάρα πολύ το arch και δεν σε βοηθάει. Επίσης, παιδιά, κάτι πολύ σημαντικό, όλα αυτά που δείξαμε είναι η βάση στο πώς να στηθούμε, αλλά για το κάθε άτομο μπορεί να αλλάξει λίγο. Κάποιο άτομο δηλαδή μπορεί να πιάσει λίγο πιο ανοιχτά τα χέρια του, που επίσης και αυτό σε βοηθάει στο να σηκώσει παραπάνω κιλά, γιατί όσο πολύ ανοίγεις τα χέρια, τόσο μειώνεις το εύρος κίνησης. Κάποιον άλλον μπορεί να το βολεύει να βάλει τα πόδια του μπροστά και να σπρώξει, που πλέον αυτό το βλέπετε πάρα πολύ συχνά από τον Noriega, ας πούμε. Αλλά όταν πας να το δοκιμάσεις, εγώ αυτό να το δοκίμασα, δεν μου βγήκε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι να δώσεις χρόνο σε ό,τι κάνεις. Δηλαδή, αν δοκιμάζεις μία τη μία τεχνική, δηλαδή με πιο μπροστά τα πόδια, μία πίσω τα πόδια, μία αλλάζεις το άρθρο σου, δηλαδή και προσπαθείς να αλλάζεις συνέχεια τα πράγματα, δεν θα κάνεις ένα φαύλο κύκλο. Βρες κάποια τεχνική, κάποιο συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε π.χ. με τα πόδια. Τα βάζεις μπροστά, δοκίμασέ το για 2 μήνες, 3 μήνες, να δεις πώς θα πάει, δοκίμασέ το και στα βαριά κιλά και μετά άλλαξε το, δηλαδή δες που κατέληξες, που έφτασες. Και επίσης σημαντικό, όλα αυτά που δείξαμε σήμερα πρέπει να τα δοκιμάσεις με λίγα κιλά. Με λίγα κιλά ώστε να μπορείς να τα συνηθίσεις αργότερα και στα πολλά κιλά. Γιατί αν πας και τα δοκιμάσεις με πολλά κιλά, θα πεις «Α, τελικά δεν με βολεύει», «Α, τελικά δεν βοήθησε αυτό που είπε π.χ. ο Νικήτας ή κάποιος άλλος». Οπότε υπομονή, δοκιμάζω με λίγα κιλά, σιγά σιγά αυξάνω τα κιλά και δοκιμάζω και το arch και τα πόδια. Εννοείται πως κάποιος, αν είναι αρχάριος και δεν τα ξέρει αυτά, δεν μπορεί να τα κάνει όλα με τη μία. Ξεκίνα με το πιο βασικό, ας πούμε, με το arch, ξεκίνα μετά σιγά με την αναπνοή, μετά βάλει και τα πόδια σιγά σιγά στο παιχνίδι. Ένα-ένα βήμα, σιγά σιγά σε κάθε προπόνηση, κάθε εβδομάδα να τα δοκιμάζεις. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά για τον πάγκο. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν κάποιος θέλει μελλοντικά να σηκώσει κιλά στον πάγκο, πρέπει να επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνική. Πολύ καλό arch, να μάθει σιγά σιγά το leg drive, δηλαδή φτιάξε μια σταθερή βάση στο arch σου, στις ομοπλάτες σου, στους γλουτούς σου και στα πόδια. Σε συνδυασμό με καλή αναπνοή, δηλαδή να παίρνω βαθιά αναπνοή και να σπρώγνω, τότε σίγουρα θα σηκώσει παραπάνω κιλά. Κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις είναι, αν κάνεις μία φορά την εβδομάδα πάγκο, 2 φορές, να αυξήσεις λίγο τη συχνότητα. Δηλαδή, να κάνεις σιγά σιγά σε βάθος χρόνου 3 φορές την εβδομάδα, 4. Εγώ, ας πούμε, είχα ξεκινήσει με 2 φορές, αν θυμάμαι καλά. Σιγά σιγά το πήγα σε 3, τώρα κάνω 4. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να κάνουν και 5 φορές. Αρκεί να μοιράσεις τον όγκο προπόνησης, να μην επιβαρύνεις τόσο πολύ το σώμα σου, γενικά την κίνηση με πάρα πολλά σετ ή να παίζεις συνέχεια βαριές προπονήσεις. Κάτι που θα σε βοηθήσει είναι να βάλεις έτσι μία βαριά προπόνηση, μία διπλή, μία τριπλή βαριά,
έτσι μία φορά την εβδομάδα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε κάποια άλλα μελλοντικά βίντεο. Και παιδιά, εννοείται το πιο σημαντικό από όλα είναι η υπομονή άμα θέλω να σηκώσω παραπάνω κιλά. Περιμένω τα σχόλιά σας. Όπως είπα, βρίσκομαι στο Strength Lab στην Αγία Παρασκευή. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να προπονηθούμε μαζί. Ό,τι απορία έχετε γράψει από κάτω στα σχόλια, στείλ το σε ένα φίλο σου αν θέλει να σηκώσει παραπάνω κιλά στον πάγκο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.